Οι δεις μας σε τίτλους. Σε τρεις χώρους διαμονής αναμένονται 5.000 πρόσφυγες στο Αργυρόκαστρο. Στη Διεθνή ημέρα της μητρικής γλώσσας, πολιτεία και φορείς της εθνικής ελληνικής μειονότητας σιωπούν. Γλωσσικό λύκειο σχολείο Δερβιτσιάνης, κοινή αθλητική δραστηριότητα. Παραλίγο ατύχημα. Αποδείχτηκε σκληρό καρύδι ή μπουντρίντι για τη Λιουφτετάρη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευή και εμείς συνεπείς στο ραντεβού μας. Ας παρακολουθήσουμε αναλυτικά τις ειδήσεις μας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της αλβανικής κυβέρνησης για την υποδοχή προσφύγων από τη Συρία και τις άλλες εμπόλεμες ζώνες της Μέσης Ανατολής, 5.000 από αυτούς θα εγκατασταθούν σε τρία hot spot στην περιοχή του Αργυροκάστρου. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες και αξιόπιστες πηγές, τα κέντρα υποδοχής προσφύγων θα είναι ένα στο εκτός λειτουργίας αεροδρόμιο της πόλης του Αργυροκάστρου, το δεύτερο στους στρατώνες της τοποθεσίας Γκριχώτη και το τρίτο στους χώρους του πρώην στρατιωτικού τμήματος στο Αρσιλέγκο. Τις τελευταίες μέρες, εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Συνοριακής Αστυνομίας και της οργάνωσης ΙΟΜ επιθεώρησαν το χώρο υποδοχής των λάθρων μεταναστών που λειτουργεί στο συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς. Το 1999 η UNESCO ανακοίνωσε την 21η Φεβρουαρίου ως Διεθνή ημέρα μητρικής γλώσσας. Η επιλογή της ημερομηνίας έχει να κάνει με τη δολοφονία Μπαγκλαντεσιανών φοιτητών το 1952 που διαδήλωναν για την αναγνώριση της μητρικής τους γλώσσας στο Ανατολικό Πακιστάν. Σκοπός αυτής της ημέρας είναι η διαφύλαξη και προώθηση της ειρήνης και της πολιτισμικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας. Όπως σημειώνει η UNESCO, οι γλώσσες είναι τα πιο ισχυρά εργαλεία στην προσπάθεια διατήρησης και ανάπτυξης τόσο της υλικής όσο και της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι προσπάθειες που γίνονται για τη διάδοση των μητρικών γλωσσών δεν ενθαρρύνουν μόνο τη γλωσσική ποικιλομορφία και την πολύγλωσσα εκπαίδευση. Βοηθούν επίσης να κατανοήσουμε πληρέστερα τις γλωσσικές και πολιτισμικές παραδόσεις ανά τον κόσμο και να είμαστε αλληλέγγυοι στη βάση της κατανόησης, της αποδοχής και του διαλόγου. Σε πολλές χώρες του κόσμου, αυτή την ημέρα διεξάγονται διάφορες δραστηριότητες. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και στην Αλβανία. Η κάμερα της εκπομπής μας ρώτησε για αυτό το σκοπό μαθητές του γλωσσικού λύκειου στο Αργυρόκαστρο. Να οι απαντήσεις τους. Την περασμένη Κυριακή στις 21 Φεβρουαρίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας. Στην Αλβανία δεν οργανώθηκε καμία δραστηριότητα. Εσείς τι νομίζεις, πρέπει να οργανώνονται δραστηριότητες με αυτή την ημέρα? Εννοείται πως πρέπει να οργανώνεται, γιατί η κάθε γλώσσα ανεξάρτητα είναι ένδειξη πολιτισμού. Και άμα δεν σεβόμαστε εμείς οι ίδιοι τη μητρική μας γλώσσα, ποιος θα το κάνει? Δηλαδή, εσύ νομίζεις ότι και στο χώρο μας θα πρέπει να διοργανώνονται διάφορες δραστηριότητες? Από ποιους νομίζεις ότι πρέπει να διοργανώνονται αυτές οι δραστηριότητες? Από το κράτος και από τον καθένα μας ξεχωριστά. Από τη στιγμή που δεν έχουμε και όλη την ίδια, γιατί σε όλα τα κράτη υπάρχουν μειονότητες ή μετανάστες ή οτιδήποτε, ο καθένας να σέβεται τη δική του γλώσσα και να τη σέβεται. Εγώ πιστεύω πρέπει να διοργανώνουμε, γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τη μητρική μας γλώσσα. Πρέπει να κάνουμε όλα αυτά τα παραδοσιακά, την παράδοση να την κρατάμε. Από κράτος πρέπει να διοργανωθεί, από τα σχολεία, από εμάς τους ίδιους πρέπει να κρατηθεί αυτή η μητρική γλώσσα. Εγώ είμαι Ελληνίδα, μισοελληνίδα και μισοαλβανίδα. Θα προτιμούσα να γίνονται διοργανώσεις τέτοιες και την ελληνική και την αλβανική γλώσσα. Θα ήθελα να πάρω μέρος και στις δύο αυτές τις εκδηλώσεις. Όμως στο κράτος μας δεν γίνεται καμία τέτοια εκδήλωση. Αυτό γίνεται είτε από εμάς τους ίδιους τους μαθητές, είτε από τα σχολεία, είτε από το κράτος, είτε από διάφορες οργανώσεις, όμως δεν βλέπουμε τίποτα να γίνεται. Αν γινόταν κάτι τέτοιο, θα βλέπουμε ότι πολλοί μαθητές και άνθρωποι γενικότερα θα παίρνανε μέρος και θα ήταν κάτι ευχάριστο να το δούμε και να περάσουμε ένα μήνυμα και στους υπόλοιπους. Είναι καθήκον της πολιτείας να αναγνωρίσει την ημέρα αυτή, αλλά και των φορέων της εθνικής ελληνικής μειονότητας, όχι μόνο να το ζητήσουν, αλλά και να διοργανώσουν αυτή την ημέρα εκείνο που δεν κάνει η πολιτεία. Την περασμένη Τετάρτη, το Γλωσσικό Λύκειο Αργυροκάστρου και η Μέση Σχολή της Κοινότητας Δερβιτσιάνης διοργάνωσαν στη Δερβιτσιάνη κοινή αθλητική δραστηριότητα. Οι ομάδες ποδοσφαίρου των δύο σχολείων διεξήγαγαν ποδοσφαιρικό αγώνα, παρουσία μάλιστα και πολλών νεαρών θεατών που είχαν γεμίσει τις κερκίδες του γηπέδου.
πριν από τον αγώνα, οι παίκτες και των δύο ομάδων ήταν αισιόδοξοι για την νίκη της δικής τους ομάδας. Κερδίσετε σήμερα! Περίμενε, ποιος θα κερδίσει σήμερα, ποιος θα κερδίσει σήμερα! Εμείς! Ποιος θα κερδίσει σήμερα! Ναι, φυσικά! Το γλωσσικό λύκειο δηλαδή! Τι! Το γλωσσικό λύκειο θα κερδίσει! Ναι. Θα νικήσει απλά τους, κατακρεωργήσουμε! Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός και έληξε 3-2 υπέρ της ομάδας του σχολείου της Δερβιτσιάνης. Σύμφωνα με τη διευθύντρια του σχολείου της Δερβιτσιάνης, την επόμενη εβδομάδα στο σχολείο αυτό θα διοργανωθούν και άλλες αθλητικές δραστηριότητες. Παραλίγο να συμβεί ατύχημα στο λεγόμενο ντέρμπι του Νότου μεταξύ της οικοδέσποινας Αλιουφτετάρη και της ομάδας του Ιωνίου Μπουντρίντι, αφού η τελευταία αποδείχτηκε σκληρό καρύδι. Τελικά η Αλιουφτετάρη πήρε την νίκη και τους 3 βαθμούς χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Ραμαντάνη στο 74. Μέχρι τότε, αν και έχασε πολλές καθαρές ευκαιρίες για γκολ, η ομάδα της Πέτρινης Πόλης υπόφερε αρκετά, μάλιστα έχοντας με το μέρος της και το άγχος, το οποίο την έκανε ώστε να μην βγει στο δικό της παιχνίδι. Θα πρέπει να επισημάνουμε πως η ομάδα των Αγίων 40 προέβαλε σκληρή αντίσταση και παρολίγο, όπως είπαμε, να κάνει την έκπληξη και να πάρει έστω και τον ένα πολύτιμο βαθμό. Το περασμένο Σάββατο είχατε συνάντηση με την Μπουντρίντι. Παρόλο που θεωρούνταν εύκολος αγώνας, η Μπουντρίντι αποδείχθηκε πολύ σκληρό καρύδι για σας. Γιατί αυτό? Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Είναι καλή ομάδα, δεν είναι εύκολο να παίζεις μπάλα. Αλλά εντάξει, είμαστε πρώτοι και είμαστε μια ομάδα που θέλει να ανεβεί. Πρώτη εθνική. Εντάξει, μέχρι τώρα είμαι μέσα καλά. Περιμένουμε το δεύτερο παιχνίδι που παίζουμε στο Έλβασαν, αρένα. Αλλά πρέπει να πάρουμε 3 βαθμούς. Γιατί είναι, ξέρεις, δύσκολο. Γιατί αυτοί πρέπει να πέφτουν για δεύτερη, τρίτη κατηγορία και εμείς πρέπει να νοούμε. Τον επόμενο αγώνα, η Αλιουφτετάρη τον παίζει εκτός έδρας με την ουραγό του δευτέρου ομίλου Ελμπασάνη και, όπως λέει και η παροιμία, από τον πνιγμένο να φοβάσει. Πάντως, όλοι στην ομάδα είναι αισιόδοξοι. Αυτό θα σας ρωτούσα, ότι έχετε τον επόμενο αγώνα το Σάββατο με την Ελμπασάν. Yeah. Ελμπασάν είναι η τελευταία ομάδα που είναι στον τελευταία θέση της κατάταξης. Yeah. Παρ' όλα αυτά, μια παροιμία λέει ότι ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Τι προβλέπετε για αυτόν τον αγώνα? Όλες οι αγώνες είναι δύσκολα. Αλλά μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα πάμε καλά. Αλλά αυτή είναι καλή ομάδα, δεν είναι εύκολα. Αλλά πρέπει να έχει και λεφτά να παίζει μπάλα. Δεν παίζει πολύ σύντομα. Αλλά μέχρι τώρα εμείς είμαστε μια ομάδα που έχει καλούς παίκτες, που έχουν παίζει και άλλα εθνική. Και μέχρι όλοι, ξέρεις να σου πω, προπονητές, όλη η ομάδα είμαστε μια και πάμε για Ελβασάνια 3 βαθμούς. Ας ευχηθούμε να μην επαληθευτεί η παροιμία και η Αλιουφτετάρη, την οποία ακολουθεί κατά πόδας η ομάδα του Φίερη Απολωνία, να επιστρέψει στο Αργυρό Καστρό με τους 3 βαθμούς και τη διατήρηση της πρωτιάς στον δεύτερο όμιλο. Κυρίες και κύριοι, την περασμένη Τρίτη, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δερόπολης ενέκρινε, μάλιστα παμψηφί, τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2016. Εμείς, παραβιάζοντας μάλιστα και κάποια δημοσιογραφική αρχή, σας παρουσιάζουμε τα κυριότερα στιγμιότυπα από αυτή τη συνεδρίαση. Περασμένη Τρίτη, στα Σοφράτικα, έλαβε χώρα η σύσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δερόπολης με κύρια ημερήσια διάταξη την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2016. Στις εναρκτήριες ενημερώσεις τους, τόσο ο Δήμαρχος Αχιλλέας Δέτσικας, όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Σπύρος Διαμάντης, αλλά και η Διευθύντρια των Οικονομικών, επεσήμαναν το γεγονός ότι ο φετινός προϋπολογισμός του Δήμου Δερόπολης είναι ο μικρότερος των τελευταίων χρόνων, διότι ο σχεδιασμός του από την κυβέρνηση έγινε με βάση πολύ μικρότερου αριθμού κατοίκων από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Με βάση αυτόν τον προϋπολογισμό και οι δυνατότητες του Δήμου για επενδύσεις θα είναι πολύ περιορισμένες. Ο πενιχρός προϋπολογισμός έκανε ώστε αντί να υπάρξουν αυξήσεις, για το τρέχον έτος προβλέπεται μείωση των μισθών των εργαζομένων του Δήμου. Τονίστηκε ακόμη ότι ο Δήμος θα πρέπει να καταρτήσει αξιόπιστες μελέτες ώστε με αυτόν τον τρόπο να υποφεληθούν κρατικά κονδύλια για επενδύσεις.
Σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό, δεν θα υπάρξει μείωση του αριθμού των εργαζομένων, αλλά αλλαγή ονομασίας των διάφορων τομέων. Αν και έγιναν διάφορες παρεμβάσεις για περισσότερα χρήματα για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την καταπολέμηση της φτώχειας από τους συμβούλους, στο τέλος ο προϋπολογισμός υπερψηφίστηκε παμψηφή. Σας αφήνουμε να παρακολουθήσετε τα κυριότερα στιγμιότυπα από αυτή τη σύσκεψη. Λίγο αργά είναι Φλεβάρης, αλλά είναι το πρώτο συμβούλιο που κάνουμε φέτος. Να ευχηθούμε άλλη μια φορά να μας πάει καλά η χρονιά. Τώρα σήμερα στο Συμβούλιο έχετε μπροστά το πρόγραμμα. Το κύριο θέμα που είναι να συζητήσουμε είναι ο προϋπολογισμός. Πριν από αυτό όμως, πρέπει να δούμε και μία φορά την προηγούμενη απόφαση που πήραμε στις 22 του Δεκεμβρίου, η οποία προέβλεπε τον αριθμό των εργαζομένων ανά διοικητική μονάδα. Με τα καινούρια δεδομένα αλλά και την καινούρια οργάνωση του Δήμου δεν θα αλλάξει ο αριθμός των εργαζομένων, απλά θα πάρουν άλλη ονομασία, άλλο τύπο εργαζομένων. Ναι, και για αυτό το λόγο. Μεσολάβησαν κάποια πράγματα. Δηλαδή, έχει διαλυθεί το δασαρχείο και οι αρμοδιότητες και βέβαια και οι εργαζόμενοι θεωρητικά του δασαρχείου μοιράστηκαν στα δημαρχεία. Το πρώτο. Το δεύτερο, το ίδιο έχει συμβεί και με τη διέτηση το ίδιο θα συμβεί και με το Διεύθυνση Γεωργίας. Ή μήπως έχει κλείσει αυτό το πόνο. Κιόλας μας έχουν αυξήσει αρμοδιότητες όσο αφορά την εκπαίδευση, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά νομίζω. Κύριε Γραμματέα, σας βλέπετε σε... Βλέποντας αυτές τις επιπλέον αρμοδιότητες του Δήμου, θα κάνουμε μια αναδιοργάνωση δηλαδή, και του προσωπικού. Τώρα, είχαμε πει, δεν ξέρω τα έχετε μπροστά μου, δηλαδή, ότι είχαμε προβλέψει 30 εργαζομένους στο Δημαρχείο, 31 στην κάτω πάνω Δρόπολη, 30 στην κάτω Δρόπολη, 16 στο Κογόνι. Με τα καινούργια δεδομένα και με την καινούργια οργάνωση έχετε μπροστά έχουμε 32 ξανά στο Δημαρχείο. Τώρα άμα θα μπούμε και θέλετε να μπούμε σε συζητήσεις και λεπτομέρειες, ελάτε να μπούμε. Αυτό που έχω να πω από όσο είμαι ενημερωμένος και εγώ δηλαδή, είναι ότι ο προϋπολογισμός είναι ίσα-ίσα είναι δύσκολος. Αυτά τα λεφτά των κράτων δηλαδή, που λένε, που ήρθαν στην κυβέρνηση, είναι πάρα πολύ χαμηλό. Να προσπαθήσουμε τουλάχιστον φέτος με αυτά τα έσοδα τα οποία διαθέτουμε να βγει η χρονιά. Δηλαδή, με δύο κουβέντες είναι δύσκολη χρονιά από άποψη οικονομικών. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να ρωτήσετε. Για να την έφερα. Πιο αναλυτικά τι να πείσετε.
κάποια ερώτηση. Είπαμε απλά είναι μια αναδιοργάνωση. Τώρα πάμε να πείσουμε δύο για ποιον μα κάνει. Δηλαδή απλά του λέμε διαφορετικά και δεν του λέμε με το όνομα που είχαμε πριν. Γιατί ήρθε από πάνω μια οργανογράμμα το θέμα. Όσο αφορά τον προϋπολογισμό, θα σας τα πω εγώ αναλυτικά, θα σας τα εξηγήσω όλα τα πράγματα. Έχετε δικαίωμα να ερωτήσετε, να σας απαντήσουμε, να πιστείτε κι εσείς για αυτά τα πράγματα, που είναι μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη, η χρονιά είναι δύσκολη. Αλλά εμείς με μια δουλειά που κάνουμε προσπαθήσαμε τουλάχιστον να λειτουργήσουμε κανονικά και να έχουμε μια χρονιά μέχρι το τέλος της χρονιάς να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα οικονομικά της. Του Δήμου. Όσο για τον προϋπολογισμό, θα σας μιλήσω εγώ αναλυτικά. Εγώ λέω να περάσουμε δάλια σε αυτό που βάλαμε τόσο προσωπικό, αλλά και τους μισθούς. Αντί να αυξήσουμε, χαμηλώσαμε μισθούς για να ανταποκριθούμε και στα άλλα τα προβλήματα. Γιατί υπάρχει και η παιδεία, υπάρχει το υδραγωγείο που είναι το πιο σημαντικό για να φοδιάσουμε τον κόσμο με νερό, η καθαριότητα, πολλά πράγματα. Και καταλήξαμε σε αυτό. Τώρα που θα μιλήσουμε για τον προϋπολογισμό. Αν έχουμε κάτι σχετικά με αυτό, να εγκρίνουμε αυτό το. Το Social 10 είναι πράγματι αναγκαίοι να είναι σε αυτόν τον τομέα ή μπορεί από τον Δήμαρχο να μεταχειριστούν και σε άλλες δουλειές που μπορούν να βοηθήσουν τον Δήμο. Εγώ. Μπορώ να δώσω εγώ μια απάντηση. Εδώ τα έχουν υποσχηλήσει. Σε αυτό το τομέα και σε αυτόν μπαίνει είναι τα ταπεία, η εφορία. Είναι αυτοί που παίρνουν με τις οικονομικές βοήθειες όπως έχουμε τους. Δηλαδή υπάλληλοι που είναι. Είναι στριμωμένα όλα. Απλώς κοιτάξτε την ονομασία. Αλλά αυτούν μπαίνουν η εφορία. Μπαίνουν αυτοί οι σκεπτόρες που έχουμε για την οικονομική βοήθεια τους ανάπηρους και αυτά. Είναι όλοι συγκεκριμένοι. Δεν έσμιξαμε κανέναν σε αυτόν τον τομέα. Αλλά είναι έτσι οι τίτλοι βαλημένοι από πάνω που φαίνονται περίεργοι. Και μας είχαν λογαριάσει τον προϋπολογισμό με 9.500. Δηλαδή, όταν μοιράζεται τον grant υπάρχει μια φορμούλα στην οποία είναι βάσει τον πληθυσμό, βάσει την έκταση που σκεπάζει ο κόσμος, βάσει τα σχολεία που έχουμε, την παιδεία γιατί σου λέει, βάσει την ηλικία του πληθυσμού που είναι, έχουν διάφορα ποσοστά και σου λέει τόσο ποσοστό είναι από αυτό, τόσο ποσοστό. Καθίσαμε και μας ταξίδισε αναλυτικά ο άνθρωπος και εμείς στο θέμα του πληθυσμού είχαμε πάρει για 9.500 πληθυσμό και είχαμε πάρει για 230 μαθητές κτλ. Ο Φραν μας έδωσε μια ελπίδα και μας είπε όταν θα γίνει το ρησικίνι του προϋπολογισμού, δεν μπορώ και να τα πω όλα ελληνικά, και θα γίνει, θα είστε οι πρώτοι που θα προσπαθήσω να σας στείλω ένα ποσό χρημάτων σε αυτό το θέμα, στο κομμάτι του πληθυσμού. Και μας ερώτησε κιόλας ότι στην πραγματικότητα πώς συζείτε εκεί. Εμείς προσπάθησαμε να πούμε λίγο περισσότερα και του είπα ότι βγάλε το συμπέρασμα και μόνο ότι είχαμε 6.000 ψηφοφόρους, οι οποίοι είναι σε ηλικία από 18 ετών και πάνω, αυτό αποδεικνύει ότι ζούμε. Δεν ζούμε 23. Σου είπα. Καλεξιαρχία είμαστε 23, στο τσένσους 3.500 και μας είχαν λογαριάσει για 9.500. Καλεξιαρχία υπάρχουν, αλλά... Άκουσα να σου πω. Το κράτος σου λέει αυτό, ότι σου δίνει λεφτά για να προσφέρεις υπηρεσίες στους δημότες σου. Δηλαδή, εάν εσύ έχεις ένα σχολείο με 230 μαθητές και μια βασική άλλη έχει 10 σχολεία με 2.000 μαθητές, αυτός θέλει περισσότερα λεφτά. Γιατί θα αγοράσει ξύλα, θα αγοράσει φωτοτυπικά, θα αγοράσει μελάνια, θα αγοράσει τα έξοδά του είναι περισσότερα. Η πραγματικότητα είναι ότι εμείς ούτε 9.500 δεν ζούμε στην περιοχή. Να μην τα λέμε τα πράγματα άλλο που ο άνθρωπος μας είπε με το πρώτο που θα γίνει το ρισκίν μπουτζέτ, θα μας στείλουν λεφτά, αλλά μην νομίζετε ότι θα είναι εκατομμύρια. Όταν το γκραντ είναι 560. Όταν είναι ισοσχελισμένος ο προβολισμός, όταν είναι γραφή του Σεπτέμβρη, αν γίνεται, τότε υπάρχει μια ελπίδα για να γίνει. Αυτό είναι η λύση. Αναδιοργάνωση του προβολισμού του κεντρικού του κράτους φέρνει και. 61 σκαυτικά για όλου του Δήμου τη Αλβανία. Η Δρόπολη που έχει κανονικά έχουμε 12.000 εκτάρια γη, που το είπε ο Γιώργο Ζωμούσκα, ο Γιώργο Ζωμούσκα, και στη Δρόπολη δεν έχουν βάλει 0 σκαυτικά. Γιατί αυτό τώρα. 0 έξοδα για να καθαρίσουν τα κανάλια. Γιατί. 0-0. Γιατί. Δεν ξέρω. Το
δεν μπορεί ένας Δήμος κατεξοχήν γεωργικός κοινοτροφικός να είναι απαλλαγμένος από τα, από τα έξοδα και από τα, από τα μηχανήματα για την καλλιεργήσιμη της γης. Κοίταξε, αυτήν, αν το πρόβλημα το βλέπουν εθνικό πολιτικό, εθνικά πολιτικό και το βλέπουν από μόνος του Δήμου Δρόπολης, κάνουν πολύ λάθος. Η κυβέρνηση αυτή την οποία κύριε Τουλουσίδη συγκυβερνάτε πρέπει να επιμένετε μέχρι τον Πρωθυπουργό και μέχρι τους αρμόδιους υπουργούς για όχι κύριε Τουλουσίδη, για σένα. Ναι, ο άνθρωπος δεν είναι για σένα. Είχε μιλήσει, είχε κάνει χώρο μεγάλο και μου λέει για τα σκεπτικό θα το πάρετε. Να τελειώνουμε. Τα λεφτά είναι πλάνο. Μην το σκέφτεται ότι υπάρχουν λεφτά. Τα λεφτά που υπάρχουν είναι τα 56 που έδωκε το κράτος, τα 157 που τα έχουμε στο Θεσάρι που τα κληρονόμησαμε από τα πέση που δεν τα ξοδέψαμε και τα υπόλοιπα είναι πλάνο. Τα 37 εκατομμύρια που λέμε είναι ερχόμενα που θα μάσουμε εμείς από τις επιχειρήσεις και από τους δημότες μας. Γι' αυτό πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας και αυτό πρέπει να δουλέψουμε όλοι, από εμάς τους υπαλλήλους, εσάς τους σύμβουλους και ως τον πιο απλό χωριάτη να μπορέσουμε να μάσουμε αυτά τα λεφτά, έστω με αυτόν τον προϋπολογισμό που παρουσιάζομαι, να τα έχουμε και να διαχειριστούμε το Δήμο. Αν τα δε, το είχα γράψει σύντομο, εσείς ό,τι απορία έχετε. Προσωπικό δεν είχε κάτι. Εγώ θα σας τα πω πιο απλά, επειδή εδώ στο Συμβούλιο υπάρχουν σύμβουλοι οι οποίοι είναι νέοι και παίρνουν μέρος για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά έχουμε τόση συνεργασία, αλλά σε ένα σοβαρό θέμα όπως είναι ο προϋπολογισμός μιας ολόκληρης χρονιάς, το θεωρώ ότι πρέπει να σας εξηγήσω μερικά πράγματα πιο αναλυτικά. Ο προϋπολογισμός αποτελείται από το γκράντι, η τρασφέτα που πετάχνει στο ζού, όπως το λέμε, που είναι τα λεφτά που μας δίνει το κράτος. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι αυτά τα λεφτά που δίνει το κράτος με φόρμονε γκράντι είναι λεφτά για τα απαραίτητα έξοδα ενός δήμου. Δεν είναι επενδύσεις. Επενδύσεις κάθε δήμος πρέπει να προσπαθήσει διαμέσως στα προγέκια που κάνουμε τις μελέτες να προσπαθήσουμε σε κάθε φορά όπως είναι η κυβέρνηση και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και στην ΕΕ και στο Κοσίδο Ευρώπη για να πάρουμε έργα. Μην περιμένετε από αυτόν τον προϋπολογισμό να κάνουμε έργα στο Δήμο, ο οποίος αποτελείται από 41 χωριά και που υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλά έργα για να θελήσουμε να κάνουμε. Ο προϋπολογισμός εκτός από τον γκράντι που έχετε από την κυβέρνηση αποτελείται από τα επόμενα που κληρονομούμε από την προηγούμενη χρονιά που εγώ σαν Θάλια μαζί με το επιτελείο και με το Δήμαρχο προσπαθήσαμε το 2015 να κάνουμε τα πιο απαραίτητα έξοδα που μπορούσαμε να κάνουμε με σκοπό που να αφήσουμε λεφτά για το 2016 που το ξέραμε ότι είναι μια δύσκολη χρονιά. Και σε αυτό το φτάσαμε και αφήσαμε 157 εκατομμύρια παλιά, να σας τα πω περισσότεροι εκεί σας λίγο λύση. Το 15.776 που βλέπετε εδώ στην εικόνα είναι λεφτά τα οποία τα έχουμε στο τεστάρι σήμερα και μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Εκτός από αυτά είναι τα επόμενα τα οποία εμείς θα περάσαμε στο προηγούμενο Συμβούλιο και έχουμε βγάλει βάσει τις επιχειρήσεις και βάσει τις οικογένειες που έχουμε στο Δήμο μας να συγκεντρώσουμε 37.452.000 ή 374 εκατομμύρια καλά. Όλα αυτά μαζί που βλέπετε θα χαραβιάσει εδώ στη σειρά και μας δίνουν το 124.437.000 λεπ, δηλαδή 1.244.370.000 παλά. Στο Δήμο φέτος, εκτός από το Γκράντι, ήρθαν και υπηρεσίες όπως σας εξήγησε και ο Σπύρος, που είναι Ρούπι του Ράλε, Ουγίκια Δεκουλίμη, Πιγιόρε, Αρσίμι Παρανοδεσιτάρδε, Αρσίμι Παρασχολό. Εφέτος η κυβέρνηση αυτά τα θεώρησε σαν φουνξιόνε σπεσιφίκε, δε γκράντε σπεσιφίκε. Τι εννοεί με αυτά. Αυτά εννοεί ότι μας τα έδωσε σε αυτόν τον ποσό που μας τα έδωσε, τα οποία είναι για χρήματα, αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα εμείς να τα μεταχειρίσουμε για κάτι άλλο. Δηλαδή, το 4.824 πότε για τους δρόμους θα μεταχειριστεί μόνο στους δρόμους. Το 5.227 που έρθει για το Ουλίκη Δεκουλίμη μόνο σε αυτό. Το πηγιόρε το οποίο είναι 613.000 για έναν υπάλληλο, το Αρσίμι Παύρο Ουνιβερσιτάρ 929.000 που είναι για δύο γραμματείς μόνο και το Αρσίμι Παρασχολό το 2.918 είναι για τρεις δασκάλες που έχουμε στα νηπιαγωγεία. Και 71.210 είναι τα λεφτά που έρχανε συνολικά από το κράτος. Και μαζί με τα 15.776 και με τα 374 που έχουμε πλάνο από τα ερχόμενα μας δίνουν συνολικά τα ερχόμενα 124.437.000 λεπ. Έτσι.
εμείς δουλέψαμε από αυτά τα λεφτά να βγάλουμε πρώτα τα δεδομένα τα οποία τα ξέρουμε, όπως είναι η μισθή, θα συγκουρούμε σοκερόρε. Η μισθή για τους σύμβουλους και τους πρόεδρους των χωριών που είναι 5.617.000. Βγάλαμε τα πετρέλα, τα οποία είναι τα 4 τα αυτοκίνητα. Είναι η θέρμανση στο σχολείο της Δερβιτσάνης, η θέρμανση στα γραφεία της Σοκράτητας, η θέρμανση δύο σόμπες στο σχολείο του Μπουλαράτη. Είναι τα πετρέλα που μεταχειρίζομαι για τις γεννήτριες, μια στη Σοκράτητα, μια στην Πανοδρόπολη, για μια μοτοκόρσε που έχουν στην Πανοδρόπολη. Και στο κογόνι υπάρχει, εκτός από το αυτοκίνητο, υπάρχει και το γκρέιντερι. Και βάλαμε στο πλάνο και για ένα μηχάνημα, όπως σας είπε και ο Δήμαρχος, που ελπίζουμε ότι θα πάρουμε. Εάν αυτό το μηχάνημα δεν θα το πάρουμε, δεν θα πάρουμε και τα πετρέλα για το μηχάνημα. Και εδώ σας τα θα γράψω αναλυτικά και λέμε, έχουμε 5.617 για τους σύμβουλους, 5.625 για τα πετρέλα, 2.200 για τα σκουπίδια, ο οποίος είναι ο ποσός, ο οποίος μεταχείριζα μέχρι τώρα, δεν έσμιξα ούτε ένα χιλιάρικο. Έχουμε προσυστημή μηνετόπτως διακτήβευε ένα τυρόρε 2.698, τα οποία, αυτά είναι από εκεί που σας είπα, από τον πόρτι που είναι, βγάλαμε τα λεφτά που είναι για τους δύο υπαλλήλους που μας έρθαν από εκεί και τα άλλα, τα 2.698 που μένουν, θα μπουν και αυτά στη γη, προσυστημή μηνετόπτως, μόνο κάθε μήνα. Έχουμε την ενέργεια, η οποία έχω βάλει εδώ 16.982.000, τα οποία όπως βλέπετε είναι ο μεγαλύτερος ποσός των χρημάτων στα έξοδα και που εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι αυτά τα λεφτά θα με φτάσουν για αυτό το θέμα της ενέργειας. Και στο θέμα της ενέργειας πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι από εμάς σαν Δήμο, σαν υπάλληλοι, να κάνουμε έναν αυστηρό έλεγχο, να ξεκαθαρίσουμε και με το κράτος ποια κοντράτα από αυτά πρέπει να φύγουν τελείως, ποια από αυτά λειτουργούν σωστά και τα υπόλοιπα. Έχουμε 6 εκατομμύρια λέει για βαλά, 600.000 πληρώνουμε για την πηγή του νερού στην Επράβιστα, 500.000 κάθε μήνα και αυτό έχουμε πρόβλημα. Αυτή βάση το νόμο της κυβέρνησης ζητάνε περισσότερα λεφτά γιατί έχει ένα δοκαμό που λέει 1,8 λέξη για το κυβικό νερό. Έχουμε υλικά για το νερό 800.000 λέει και για τη συντήρηση πάλι του υδραγωγείου 800.000, τα οποία είναι πάρα πολύ λίγα για μένα. Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου και με τις ομάδες συμφερόντων και τους πολίτες, όπως το λέει και ο νόμος δηλαδή. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη. Τι κονδύλια προορίζονται για την καταπολέμηση της φτώχειας, γιατί έχουμε φτώχεια στο Δημοτικό. Δεν ξέρω αν ο Δήμαρχος είναι δεξιός και δεν ξέρω ότι υπάρχει στοχούς ανθρώπους στην Ευρώπη. Θέλω να ξέρω, τρίτη ερώτηση, ήταν εδώ γραμμένα ότι τα υπόλοιπα θα πάνε εκεί. Λέγω τι κονδύλια, έστω και λίγα, προορίζονται για τον αθλητισμό, για την πολιτιστική κληρονομιά, για την υγιεινή. Αν θέλει μια λάμπα να αλλάξει ένας εδώ στο κέντρο υγιεινής, κάτω το κέντρο το έχει ο... Αλλά σε αυτά το χωριό είναι. Δεν ξέρω αν είχατε προβλέψει. Κάναμε μια συγκέντρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο κάπου το Νοέμβρη και είπαμε ότι πρέπει να βγάλουμε μερικά λεφτά στον εμπλογισμό για την μεταφορά των μαθητών. Δεν ξέρω αν έστω και λίγα έχουμε προβλέψει εδώ. Και τελευταία ερώτηση έχω, την Πέμπτη δηλαδή. Εντάξει, εμείς θα περάσουμε αυτά, αλλά θέλω να ξέρω τι χρήματα διεκδικούμε από την τρανσφέρτα υπάρχου στο ΖΟΑΡ δηλαδή. Αν έχουμε κάνει απλικήμη, αν έχουμε στείλει σχέδια πάνω. Γιατί νομίζω ότι και αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε. Αυτά δηλαδή, γιατί ήδη νομίζω μέσα στο μάθη θα μας δώσουν για αυτά τα χρήματα. Αν θα μας δώσουν. Γιατί η ιδέα μου στην τελευταία ερώτηση είναι εξής. Καλά δεν μας δώσανε και κάναμε τόσο κόπο δηλαδή. Αλλά τουλάχιστον να μας δώσουν χρήματα από το άλλο. Τις επόμενες. Για να το κάνουμε σοβαρά. Είναι πολύ σοβαρό, γι' αυτό άρχισα από εκεί. Έχεις δίκιο και είναι σοβαρό, το έχουμε πει αυτό. Θα βάλουμε προτεραιότητες. Ο καθένα να πει την ιδέα του και εμείς να αποφασίσουμε. Τον υπολογισμό του 17. Όχι.
τι θα ακόμα και να αποτύχουν φέτος αυτά τα τελευταία ρόλια. Τι θα προτείνουμε στην κυβέρνηση, τι θα ζητήσουμε. Μας είμαστε κάθε δύο άτομα, τρεις αρχηγοί εδώ. Δεν θα έχει τελειώσει η συζήτηση ποτέ, φαντάζομαι. Θα ήμασταν ακόμα συζητώντας. Το θέμα είναι ότι τα πράγματα είναι τόσο απλά, επειδή το στρίμωγμα είναι τόσο μεγάλο στον προϋπολογισμό που δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να συζητήσεις. Και εσύ είσαι οικονομολόγος και καταλαβαίνεις. Η συζήτηση σηκώνει συνήθως όταν έχεις κάτι να μοιράσεις και λες πού να το πάω, δεξιά, αριστερά. Εγώ πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές σωστά έχει καταρτιστεί ο προϋπολογισμός. Απλά θα ήθελα να δούμε αλήθεια, δηλαδή, μέσα σε αυτά τις προτάσεις, δηλαδή, τις γενικές, κυρίως όσο αφορά αυτό τη μεταφορά, την έχουμε συζητήσει και πιο παλιά, δηλαδή, σε κάποια συγκέντρωση, μάλλον στη δεύτερη, τρίτη. Αλλά και για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Θάλια. Θα τα μεταχειρίσουμε για τη μεταφορά των μαθητών. Και εγώ εχθές δούλευα, μου είπε και ο Δήμαρχος, γιατί είσαι κατσουφιασμένη, έπεισα, και του λέω σήμερα δουλεύω για την παιδεία, του λέω, και επειδή είναι ένα αυτό που δεν το είχα μια άλλη φορά και δεν το έχω χορταμένο, προσπαθούσα χθες να διαβάσω την νομοθεσία, έβγαλα μια κατάσταση πόσο μαθητές και δασκάλους έχουμε που μεταφέρονται από ποιο σχολείο σε πού, για να κάνω τη δημοπρασία της μεταφοράς. Η δημοπρασία της μεταφοράς θα γίνει σύντομα μέχρι την Παρασκευή. Δεν έχει άλλο περιθώριο. Όσο αφορά τη μεταφορά. Όσο αφορά τα άλλα. Συγγνώμη, πώς είναι αυτά τα λεφτά. Φτάνουν, έκανε ένα λογαριασμό ή πρέπει να περάσουμε και κάτι άλλο. Γιατί αυτό είναι θέμα. Γιατί άμα το εγκρίνουμε σήμερα, τελείωσε. Να σας εξηγήσω και κάτι άλλο. Τα παιδιά που είναι στη μεσαία σχολή δεν δικαιούνται τίποτα. Δεν τελείωσαν. Εμείς άμα θέλουμε να στάνουμε το βιβλίο, τους δίνουμε. Ας με δικαιούνται αυτοί. Άκουσε. Γι' αυτό λέμε τώρα. Άκουσε, ναι. Επειδή σας είπα ότι είναι ένα πράγμα που δεν το είχα διαχειριστεί άλλη φορά και χθες είχα το χρόνο να κάτσω να μελετήσω, γιατί και εγώ ήμουν πιεσμένη, 15 μέρες έλειπα για προβλήματα δικά μου. Έχω από τη Δευτέρα που έρθει που δουλεύω εντατικά μέχρι αργά το βράδυ και στο Δήμο και στο σπίτι μου για να κάνω αυτή τη δουλειά που πρέπει. Και αυτό το θέμα δεν το έχω διαχειριστεί άλλη φορά. Πρέπει να βγω στο συμπέρασμα. Δεν έχω βγει στο συμπέρασμα να σου πω ότι αν με φτάνουν ή όχι αυτά. Αλλά επειδή εμείς περάμε τον προϋπολογισμό και εσύ σαν Τάκης πρέπει να ξέρεις καλύτερα από τους άλλους ότι όσο αφορά τα έξοδα στο 602 μέσα για μέσα είναι δικαίωμα του Δήμαρχου να κάνει μεταφορά όποια στιγμή θέλει. Δηλαδή, εάν εγώ έχω βάλει εδώ σε ένα σημείο παράδειγμα 5 εκατομμύρια λέγια για κάτι, το οποίο δεν θα μου χρειαστεί και δεν θα το μεταχειρίσω, με νιού ούρδερ το πρόσωπο του τουλάρι, εγώ το κάνω τρασφορή ευθεία στο τρασπότε. Αν είχα βάλει εγώ για τα πετρέλαια που σας είπα ότι πρόβλεψαμε και για το μηχάνημα και το μηχάνημα δεν θα έρθει, αυτά τα λεφτά με το ούρδερ του πρόεδρου θα πάνε σε ένα άλλο σημείο. Όποιο, γιατί και εσύ να είσαι και εγώ που είμαι σήμερα, αυτόν τον προϋπολογισμό εγώ το είχα κάνει αναλυτικό από το μολύβι και το χαρτί και το έχω εδώ μπροστά μου, δεν μπορώ να προβλέψω τα πάντα. Θα τύχουν και πράγματα τα οποία θα μου δημιουργηθεί κάτι που δεν το είχα προβλέψει, κάτι που το είχα προβλέψει και δεν θα το εκτελέσω. Η μεταφορά μέσα για μέσα, στο 602, στο 600, στο 601, στο 231 γίνεται διαμέσως στο Δημάρχη. Φτάνει που το Συμβούλιο εγκρίνει το συνολικό ποσό σε αυτό το τομέα. Όσο αφορά για το κουλτούρα και το σπόρτι που είπες που ο Δήμαρχος, το πρώτο πράγμα που μου λέει εμένα συνέχεια θα έλεγα βγάλε λεφτά για το σπόρτ, επειδή είναι και αθλητικός τύπος, το έχει στο μυαλό του αυτό. Όσο και το άλλο που είπες για τις βοήθειες, για την κατάσταση, για τη φτώχεια που έχει η Σιδηρόπολη. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια στη Σιδηρόπολη με αυτόν τον προϋπολογισμό δεν υπάρχει περίπτωση τίποτα. Εγώ είχα βάλει ένα μικρό ποσό χρημάτων, γύρω στα 3-4 εκατομμύρια, για πράγματα πολύ δύσκολα και πολύ. Είναι μόνο του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, να συμβάλλουμε κι εμείς με τις ιδέες μας, ώστε να είμαστε. Γιατί δεν απαιτείται χρήμα σε αυτό. Το να δώσει ιδέες είναι. Αυτό δεν είναι. Πιο πολύ ακριβώς αυτό είναι. Πρέπει κάποια στιγμή να λειτουργήσουμε συμβολικά. Αυτό ήθελα να πω. Ότι όλοι μας μπορούμε να πάμε ένα πάκο μακαρόνια και. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω όταν συζήτηση να πούμε διάφορα. Πράγματα είναι εκπρόσωπο το καθένα. Για πολλά χρόνια εδώ στην επαρχία.
Μην πάει την προσοχή. Σε τόσα χρόνια που έχει αυτά τα 8 εκατομμύρια, αυτά όνει. Όχι, το είπα κιόλα όταν το διάβασα, αν το άκουσα. Η προτεραιότητα για μένα είναι το νερό. Σε όλη την Τρόπολη. Πάνω και κάτω την Τρόπολη και δεν ξέρω το πού. Αυτά τα λεφτά εδώ, αυτά όνει. Δεν είπα, πάνω και κάτω την Τρόπολη δεν το ξέρω. Αλλά έχει τόσα χρόνια που είσαι στην Κόμουνα εδώ. Τόσα λεφτά έβαλε κάθε χρόνο στον προπολογισμό. Έβαζα περισσότερα από αυτά. Άρα, δηλαδή πάμε. Τι συζητάμε μετά, που ο κόσμος δεν έχει ρόλο ποιοι. Έρθε καλοκαίρι και εμείς συζητάμε τώρα πώς θα τα πάω μισθό στο Ιρανού και πώς θα τα πάω μισθό στο Αλνού. Εγώ με αυτή εδώ δεν είμαι δεκτή να πω. Το νερό. Ο κόσμος έχει προτεραιότητα το νερό. Δεν έχει πολίτηση. Έχω 160 γύρω τα νερό. Σε αυτό που είπε το λέει δίκιο γιατί εμείς θα πάμε το τρόπο και εμείς θα πάμε τα πιο πολλά. Και να πάμε καεί μια αντλία. Όχι, έχω βάλει άλλα για τις πιο πολλά. Άλλα είναι εκείνη. Αυτά μπαίνουν αλλού. Αυτά είναι τα έξω τα τέτοια. Ναι. Στα όλα. Μετεριάλ υδραουλή. Ναι, το δουλειά στο μετεριάλ και ένα λιμπάκι. Ναι. Και άλλα 160 έχω στο ρεύμα. Και λέω, τώρα πριν έρθει το καλοκαίρι, να βάλουμε έλεγχο σε όλα τα ρολόγια που έχουμε για το ρεύμα. Έλεγχο στα ρολόγια. Δηλαδή, σαν πως να κάνουμε κάτι άλλο πιο απρόσεκτα. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε απόλυτο έλεγχο. Δηλαδή, να απευθυνθούμε στο γραφείο εκεί της εταιρείας. Αν χρειαστεί να αλλάξουμε κανένα ρολόι αν είναι χαλασμένο, αλλά τον έλεγχο να τον έχουμε εμείς κάθε μήνα να βλέπουμε τι γράφει και τι χρεώνουν. Γιατί την έχουμε πατήσει. Βάλει ήδη τρεις ηλεκτρολόγους εδώ, ασχολημένοι με μόνο μας στη δουλειά. Μήπως μπορεί να βάλει σε πιο ενεργειακές δάμες για το φωτισμό του έλεγχου. Δεν θα πούμε την αλήθεια ότι πώς αυξάνεται. Δεν θα πούμε ότι η γραμμή που πηγαίνει από την Αντλία ως τον ΤΕΠΟ δεν παραβιάζεται από κανένα. Αν πούμε αυτή την αλήθεια, θα βγάλει διάταγμα ο Δήμαρχος, θα το εφαρμόσουμε εμείς οι υπόλοιποι και θα καλυφθεί κακώς, θα κόψουμε τα νερά. Δεν μπορεί να δουλεύει 10 ώρες η πούμπα της Δερβιτσάνης ή της Γορατζής ή να ανάγει 8 ώρες νερό για να ανάγει 2 λεπτά. Από εκεί ξεκινάει το ρολόι. Να πούμε αυτή την αλήθεια και να ψηφίσετε ότι είναι απέτησή σας από τον Δήμαρχο να το στριμώξετε. Είναι πολιτική απαλωτήρωση γιατί παλιά όλοι κλέβαν νερό γιατί θα ψήφιζαν στο μέλλον κοινών των κομμουνάρχη. Τώρα πέστε μια αλήθεια ότι θα πάνε να τα κόψουμε τα νερά. Θα έχουμε αντιδράσει στην κοινωνία. Όχι, τους πείτε εσείς την αλήθεια. Να το κάνετε διαταγή εσείς και μετά το εφαρμόσετε. Αν πας εσύ με βάλει ο κορεμένος που δεν έχει ρεύμα και την κλείνουμε τη σειρά. Σε συνδυασμό και με τη συζήτηση του κύριου Λέγκου, έχω την εντύπωση ότι βάζοντας εδώ για μελέτες 20 εκατομμύρια λεκ, έχω την απέτηση, κύριε Δήμαρχε, σε συνδυασμό με τους πολιτικούς του χώρου, πρέπει να επιμένετε. Και δεν είδα εδώ ένα μεγαλύτερο έργο το οποίο είναι σε συνδυασμό για αυτό που έχουμε να κάνουμε οικονομία το ρεύμα. Και εμείς θα μιλάμε την επόμενη χρονιά, αν καταφέρουμε την ελεύθερη ροή στην Τρόπολη, που είναι το μεγαλύτερο έργο, και έχω την εντύπωση ότι το 2023 έχει περάσει. Εμείς θα απαλλαχθούμε από. Μισό λεπτό να τελειώσουμε. Θα απαλλαχθούμε από 100-120 εκατομμύρια ρεύμα και δεν συζητάμε πλέον γι' αυτό. Συγχαρητήρια για το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα χωριά που έβαλα από την αποθήκη στον Ανικό. Καλά, τι σου λέει. Για πες για το νερό. Βάσουμε τα σκουπίδια. Είπα και σήμερα το πρωί του Δήμαρχου, θέλω να ακούσετε και εσείς. Από αυτά τα 22 εκατομμύρια θα σκουπίσουμε τίποτα εμείς ή όχι. Ένα. Όχι, το είπε. Δεύτερο. Όχι τα λιμική με προπονόηση με κότ πιέσεν, περφουζίμι, με ουί. Αγέντε τα τιμόρε, ρεπετιτόρ, σούμον, 12 εκατομμύρια. Από αυτά υπάρχουν τίποτα σε εμάς. Όχι. Και 8 και 8, 16 εκατομμύρια είναι για το λιμάνι του ουί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, φεύγουμε από γόνι. Όχι, να τους ακούσουμε. Τι να κάνουμε. Και τα 22 εκατομμύρια από τα 24 που τα βάλετε για εκεί, τα πήρετε από το Ρουάλε. Σας τα έδωσε 47 εκατομμύρια, 48, τα 24 τα βάλετε εκεί και δεν μας δίνετε τίποτα. Κάθομαι στο Μποχόλι, θα ακούω τα πουλιά που τα κυραϊδάνε και θα τραγουδάω το τραγούδι Double Double που τραγουδούσε πιο. Είπες στην Πάνω Δρόπολη, γιατί με ό,τι βλέπω μόνο σαν Δήμος Πάνω Δρόπολης λειτουργείται ως ταν τώρα, μην ξεχνάτε ότι κλείσατε ένα χρόνο και πρέπει να αλλάξετε πνοή.
Το ένα είναι προς το ρέμο, όπως το συζητήσαμε, βρείτε άκρες και τρόπους, γιατί είναι ένα τέταρτο του προϋπολογισμού. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι τα σκουπίδια αυτά, τα 22 εκατομμύρια, ξανά στο ποτάμι θα τα ρίχνουμε. Και το τρίτο είναι, αν θα πάρουμε και μας συμβεί κάτι στους επόμενους μήνες, έστω φωτιές, πυρκαγιές, πράγματα τα οποία δεν είδα κάτι να είναι μέσα στον προϋπολογισμό. Αυτά τα τρία πράγματα, κύριε Δήμαρχε, καλός ο προϋπολογισμός, καλή η ένωση, καλά όλα, καλώς να ψηφίσουμε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που να σου φέρουν καινούργιο πνοή. Έχεις κάνει μια αλλαγή, δεν έχεις πετύχει. Ποιος δεν συμφωνεί? Ωραία, στη σημερινή συνεδρία του Συμβουλίου του Δήμου της Δρόπολης, μεταξύ άλλων έγινε και η έγκριση του προϋπολογισμού για το 2016, εγκρίθηκε παμψηφή. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ο προϋπολογισμός είναι πολύ χαμηλός σε αριθμούς. Παρόλα αυτά προσπάθησαμε και ο Δήμος με το επιτελείο του, αλλά και εμείς ως Συμβούλιο, να κάνουμε μια τέτοια κατάταξη και κατανομή των πόρων, ώστε η χρονιά να βγει χωρίς προβλήματα, προσπαθώντας να έχουμε όσο πιο περισσότερα έσοδα γίνεται, για να φέρουμε και να δώσουμε στον κόσμο καλύτερες υπηρεσίες για αυτή τη χρονιά. Θα πρέπει ακόμη να επισημάνουμε ότι στο τέλος της συνεδρίασης συζητήθηκαν και διάφορα άλλα θέματα, όπως αιτήσεις των κατοίκων, η οικονομική βοήθεια στους άπορους και άλλα θέματα διαφόρων κοινοτήτων. Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου, αποφασίστηκε ώστε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο οι πρόεδροι και των 41 κοινοτήτων να προβάλλουν ενώπιον των συμβούλων τις προτεραιότητες της κάθε κοινότητας για την κατάρτιση μελετών και την κατασκευή έργων. Yeah.
Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. Ωστότε, να έχετε μια καλή εβδομάδα.